είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Όπως κάθε φορά έτσι και κάθε Τετάρτη λοιπόν, συνεχίζουμε την αγροτική φωνή και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι σημερινοί μας καλεσμένοι. Σήμερα καλησπέριζουμε εδώ στο στούδιο της τηλεόρασης του ΣΤΑΡ τον κύριο Στάθη Φυρινίδη, αγρότη, πρώην αντιδημαρχό του Δήμου Δοξάτου, όπως επίσης και τον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου της Δράμας η Άρτεμις, τον κύριο Γιάννη Γεωργιάδη. Καλησπέρα και στους δύο και σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Έχουμε αρκετές και σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά σε πολλά ζητήματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. Ένα από αυτά είναι και ο νέος επενδυτικός νόμος. Τώρα θα μου πείτε, καλά ακούγονται όλα αυτά, αλλά μέχρι πότε θα πρέπει να αγωνίζονται όσοι ενδιαφέρονται για να ενταχθούν σε αυτόν τον επενδυτικό νόμο, γιατί κατά καιρούς έχουμε δει στο παρελθόν ανθρώπους να παλεύουν έως και 5 χρόνια για να καταφέρουν όχι μόνο να ενταχθούν, αλλά και να πάνε ένα βήμα μπροστά την επιχείρησή τους. Πολλές φορές κάποιοι από αυτούς, βλέποντας ότι η γραφειοκρατία καλά κρατεί και δεν οδηγεί πουθενά και βαλτώνουν τα πάντα, αφήνουν στην άκρη όλες αυτές τις προϋποθέσεις και είτε εγκαταλείπουν τον αγώνα είτε ξεκινούν κάτι εντελώς μόνοι και μάλιστα μέσω των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και όχι με τον αναπτυξιακό νόμο ίσως που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο για τον νέο επενδυτικό αναπτυξιακό νόμο και τις προϋποθέσεις, αλλά πριν απ' όλα να σας ρωτήσω πρώτα, τι λέτε εσείς για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, κύριε Φυρινίδη, να ξεκινήσω από εσάς. Ωραίος είναι ο αναπτυξιακός νόμος, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερος εάν εφαρμόζονταν ή εξαναγγείλονταν όπως τώρα το βγάλανε, ενώ είχαν προηγηθεί όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί στους αγρότες επί τόσα χρόνια και δεν τα έχουν δώσει. Καλός ο αναπτυξιακός νόμος. Ελπίζω να γίνουν ομάδες οι αγρότες, γιατί δύσκολα οι αγρότες μας γίνονται ομάδες. Έχουμε όμως πετυχημένα παραδείγματα. Έχουμε και εκεί πρέπει να βλέπουν οι αγρότες. Όπως ότι, ας πούμε, ομάδα παραγωγών Βάμβακος. Ναι, εκείνο πρέπει να κοιτάζουν οι αγρότες, ότι σε άλλες περιοχές έχουν γίνει ομάδες παραγωγών και θα πρέπει και οι δικοί μας αγρότες εδώ στη δική μας περιοχή, οι οποίοι φοβούνται να ενωθούν, να κάνουν ομάδες παραγωγών, να εξαλειφθεί αυτός ο φόβος τους. Και επαναλαμβάνω, καλό είναι αυτό το πράγμα, αλλά εμείς χρόνια τώρα περιμένουμε άλλες παροχές τις οποίες μας έχουν υποσχεθεί ότι θα μας τις δώσουν και δεν μας τις δίνουν. Mm-hmm. Και είναι πολλά αυτά εδώ που μπορώ να σας πω, να μην τα αναφέρω τώρα. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό μπορείτε να μας πείτε, τι εννοείτε, το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο? Εννοώ το εκείνο το περιβόητο κόστος παραγωγής, το οποίο χρόνια τώρα το ζητάμε και ζητάμε να μειωθεί και δεν μειώνεται. Το περιβόητο κόστος παραγωγής. Χρόνια. Εγώ θυμάμαι το συγχωρεμένο τον πατέρα μου εδώ να μιλάει για το κόστος παραγωγής. Περάσαν 10 χρόνια από το θάνατό του και άλλα 20 περιμένανε εκείνη και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Και αντί να γίνει, αυξάνεται το κόστος παραγωγής κάθε χρόνο. Ωραίος ο αναπτυξιακός νόμος. Μακάρι να γίνουν ομάδες οι αγρότες. Αλλά περιμένουμε και άλλα. Γιατί μόνο με τον αναπτυξιακό νόμο, κυρία Οικονόμου, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Εάν δεν πάρει ο αγρότης φθηνό πετρέλαιο, εάν ο ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα δεν πέσει, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πληρώνω εγώ ΦΠΑ 24% για να αγοράσω ένα άρωτρο ή μία φρέζα για να καλλιεργώ τη γη την ίδια στιγμή που κάποιος άλλος θα πάει να πάρει ένα σκάφος αναψυχής με τον ίδιο ΦΠΑ για να κάνει βόλτες στη θάλασσα? Αυτό είναι αυτό που μας πειράζει. Πάντως φαίνονται οι προϋποθέσεις να είναι σημαντικές και βεβαίως και τα χρήματα που μπορεί να αποδώσει ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες τουλάχιστον ο ίδιος αναπτυξιακός ή επενδυτικός νόμος αναφέρει. Αλλά το ζήτημα είναι σε πόσο χρονικό διάστημα θα γίνουν όλα αυτά
και αν θα τηρηθούν ανάμεσα στα άλλα, όχι μόνο οι ημερομηνίες και όσα πραγματικά αναφέρει, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που σχεδιάζουν να ενταχθούν σε αυτόν τον νόμο, γιατί είδαμε πολλά αρνητικά παραδείγματα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι εδώ και χρόνια δώσανε κίνητρο στις ομάδες παραγωγών και μας λέγανε να κάνουμε ομάδες παραγωγών για να έχουμε αυτά τα οικονομικά ωφέλη και να μπορούμε να ορθοποδήσουμε καλύτερα από ό,τι μόνοι. Αλλά οι αγρότες, σας επαναλαμβάνω, φοβούνται. Δεν ξέρω τι γίνεται, φοβούνται. Φοβούνται να κάνουν ομάδα. Έχουμε μια πετυχημένη ομάδα που είπατε, αυτή η ομάδα με τα βαμβάκια στο Φωτολίβος. Ξεκίνησε δειλά-δειλά τότε στη δική μας περιοχή ο ΑΣΟΠ με τα ρόδια. Βέβαια δεν βλέπω πολλούς αγρότες εκεί. Μακάρι με τον καινούριο νόμο να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να γίνουμε ομάδες. Πάντως έχει ξεκινήσει και η δημιουργία μιας ομάδας για τα Δημητριακά, όπως είχε ξεκινήσει και παλαιότερα η ομάδα εκεί στη δική σας περιοχή του Δήμου Δοξάτου για την ένταξη σε αυτήν την κατηγορία και των σιτηρών και των οσπρίων, αλλά και της ελαιοκράμπης γενικότερα, ό,τι μπορούσαν να καλλιεργήσουν μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου. Τότε την είχε ξεκινήσει ο τότε πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Δοξάτου, ο κύριος Κοντζαγιώργης. Ναι, αλλά δεν περπάτησε αυτή η ομάδα. Εδώ δεν μπορούμε στην περιοχή μας να κάνουμε αγροτικό σύλλογο, κυρία Οικονόμου. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε να κάνουμε αγροτικό σύλλογο. Και όταν δεν μπορούμε αυτό το πρώτο βήμα να κάνουμε, φαντάζεστε πόσο δύσκολο μου φαντάζει εμένα το επόμενο βήμα, η ομάδα παραγωγών. Μάλιστα. Θα πρέπει οι αγρότες να το καταλάβουν ότι η μοναδική τους ελπίδα τώρα, αφού δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι άλλο, ας οδηγηθούμε στις ομάδες παραγωγών, μπας και δούμε ένα καλύτερο αύριο. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει με αναφορά στο νέο επενδυτικό νόμο και τις προϋποθέσεις. Χρηματοδοτικό εργαλείο για νέες μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης δημητριακών σε ολόκληρη τη χώρα μπορεί να αποτελέσει ο νέος επενδυτικός νόμος. Ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος είναι σε ισχύ την τρέχουσα περίοδο και οι υποβολές του θα διαρκέσουν έως τις 20 Δεκεμβρίου 2016 και αφορά μεταξύ άλλων σε επενδυτικές προτάσεις που εφάπτονται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και δίητων δημητριακών. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, τα οποία πραγματοποιούνται από συνεταιρισμούς καθώς και ομάδες παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Στον τομέα των δημητριακών, οι δραστηριότητες που ενισχύονται είναι παραγωγή αλεύρων, ξύρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βίνης, αμήλου και γλουτένης, μονάδες ξυραντηρίων κτηνοτροφικών και δημητριακών φυτών, μονάδες τυποποίησης, συσκευασίας και συντήρησης απεντόμωσης οσπρίων, μονάδες επεξεργασίας και δημιουργίας άρτου, παρασκευαστήρια άρτου και γλυκισμάτων, ίδρυση σιλό σε κόμβους διαμετακομιστικών κέντρων, μονάδες αποφλίωσης ρυζιού. Στις ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται: πρώτον, κατασκευή, επέκταση, εξυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Δεύτερον, η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων που κινούνται αποκλειστικά εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης. Πέμπτον, η δαπάνη συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας και πιστοποίηση συστημάτων. Έκτον, οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι ένας από τους βασικούς στόχους του αναπτυξιακού νόμου είναι η δημιουργία επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας μέσα από τη δημιουργία βιώσιμων επενδυτικών προτάσεων. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων ενισχύονται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν έως και 55% στην πλειοψηφία των περιφερειών. Το ελάχιστο όριο της κάθε επένδυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ως εξής. Για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, 50.000 ευρώ. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ. Για μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ. Για μεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ. Για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ. Τα δημητριακά είναι η σπουδαιότερη κατηγορία φυτών που καλλιεργούνται για τη διατροφή του ανθρώπου.
Από τα δημητριακά παράγονται βασικά είδη της ανθρώπινης διατροφής, όπως το ψωμί και οι πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων. Εκτός από τη χρήση τους στην παρασκευή τροφίμων, τα προϊόντα των δημητριακών χρησιμοποιούνται και στις ζωοτροφές, στην πτηνοτροφία και την χαρτοποιία. Είναι μονοετή φυτά που σπέρνονται και θερίζονται μέσα σε έναν χρόνο. Χωρίζονται δε σε τρεις κατηγορίες: στα σιτηρά, στάρι, καλαμπόκι, ρύζι και χρύ και άλλα παρόμοια είδη, στα όσπριοειδή, φασόλια, φακές, στα ελαιόδη δημητριακά, όπως είναι ο ηλίανθος. Λοιπόν, είδαμε το σχετικό βίντεο και ανάμεσα στα άλλα διακρίναμε μέσα από το βίντεο αυτό πολλά στοιχεία που αφορούν σε έναν κάμπο που χρυσίζει βέβαια στην περιέδα της Δράμας, αλλά σε έναν κάμπο που και οι καλαμάγρες καλά κρατούν, που σημαίνει ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν τα τελευταία πολλά χρόνια δεν μπορεί να γίνει αυτή η καλλιέργεια όπως γινόταν παλιά. Δηλαδή, εννοώ με το σωστό τρόπο, να μην υπάρχουν μέσα στο σιτάρι αλλά και στα υπόλοιπα σιτηρά που καλλιεργούνται αυτές οι λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν και μας δίνουν ένα στίγμα. Πέραν το ότι όπου δεις λέει πολλά σιτάρια να καλλιεργούνται υπάρχει φτώχεια, υπάρχει και ένα πρόβλημα που εσείς πολύ σωστά το επισημάνατε με το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής δεν το βλέπω να μειώνεται. Εσείς τώρα εδώ ωραία τα λέτε για τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να υλοποιηθεί στους αγρότες. Ποιους αγρότες? Οι αγρότες αυτοί οι οποίοι τώρα ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους. Ήδη σε ένα-δύο σημεία έχουν βγει. Έχουν κάνει συναντήσεις τουλάχιστον όσον αφορά στους αγρότες της Θεσσαλίας. Ήδη νέοι αγρότες οι οποίοι συμπληρώσανε δεκαετία φεύγουν από το επάγγελμα. Απογοητευμένοι, είχαν κίνητρα και αυτοί οι αγρότες, κυρία οικονόμου. Υπήρχε ο νόμος των νέων αγροτών τότε που τους έδινε κίνητρα, τους έδινε παροχές, τα πήραν αυτά τα παιδιά, αυτά τα ποσά, φτιάξανε τις μονάδες τους, αλλά σταματάνε, φεύγουν από τη γεωργία, απογοητευμένοι. Ακούμε ότι έρχονται Αθηναίοι και άλλοι αστεί στην επαρχία για να ασχοληθούν με το χώμα, να ασχοληθούν με τα χωράφια. Να μήπως δούνε κάνα καλύτερο μέλλον. Αγρότες όμως οι οποίοι χρόνια υπάρχουν εκεί, φεύγουν, εγκαταλείπουν. Γίνεται ένα μπάχαλο στην αγροτιά αυτή τη στιγμή. Από τη μία καινούργια αναπτυξιακή νόμη, από την άλλη αγρότες που φεύγουν, από την άλλη αγρότες οι οποίοι είναι χρεωμένοι στις τράπεζες. Και τι να πω για τις επιδοτήσεις που τις παρακρατούν οι τράπεζες και αυτή τη στιγμή οι αγρότες δεν έχουν πετρέλαιο να βάλουν στα τρακτέρ τους για να καλλιεργήσουν τη γη. Εννοείται για την ρύθμιση των οφειλών που έχουν, είτε για τις υποχρεώσεις και τα ανοίγματα που έχουν κάνει, που μπαίνουν στους λογαριασμούς, ίσως αυθαίρετα, και παίρνουν τα πάντα. Αυτό ναι, και υπάρχουν περιπτώσεις όπου το χρέος στην τράπεζα είναι ρυθμισμένο και πάλι παρακρατούνται τα χρήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις πολλές που αγρότες το ποσό που χρωστάνε στην εφορία έχει εξογκωθεί, διογκωθεί. Για ποιο λόγο? Γιατί ενώ πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθεί μέσω τραπέζης και αν έχει οφειλή στην τράπεζα, η τράπεζα κρατάει τα χρήματα όλα και δεν του δίνει ούτε το ποσό για το ΦΠΑ, το οποίο είναι μέσα στο ποσό που πάει στην τράπεζα να το εισπράξει. Mm-hmm. Και έχει εισπράξει το ΦΠΑ από τον έμπορο, πρέπει να το αποδώσει στην εφορία, δεν του δίνει η τράπεζα ούτε τα χρήματα για το ΦΠΑ. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγρότες καταχρεωμένοι στην εφορία με το ποσό του ΦΠΑ να είναι τεράστιο σε σχέση με το ποσό που χρωστάνε. Το 90% του ποσού που χρωστάει αγρότης είναι από ΦΠΑ, τον οποίο δεν τον έχει αποδώσει γιατί τον παρακράτησε η τράπεζα. Και σε αυτό η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει ώστε με την εφορία να είναι εντάξει ο καημένος ο αγρότης. Αυτοί κρατάνε τα χρήματα όλα, κρατάνε και το ΦΠΑ, αν είναι δυνατόν. Εδώ λέμε ότι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν να βάλουν πετρέλαιο στα τρακτέρ τους και αυτή τη στιγμή δεν έχουν λεφτά να πάνε να πληρώσουν και τον ΦΠΑ, τον οποίο έχουν εισπράξει εννοείται. Αλλά μόνο στα χαρτιά τον έχουν εισπράξει. Τα κρατάει η τράπεζα.
Ψάξτε το αυτό, σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν να συμβαίνει έχουμε αυτό? Έχουμε κάνει επανειλημμένους ρεπορτάζ για το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν μπει στους λογαριασμούς των αγροτών, των παραγωγών γενικότερα και των κτηνοτρόφων, έχουν αφαιρέσει από εκεί όλα τα ποσά που οφείλουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μένει ούτε σέντη για τους αγρότες. Και τις υποχρεώσεις βεβαίως ανοιχτές. Το έχουν καταγγείλει και από αυτό το βήμα, αλλά και από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Σταρ, και αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι. Πάμε τώρα στον άλλο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Γεωργιάδη και τον κυνηγετικό σύλλογο της Δράμας. Να ρωτήσω καταρχάς για τις σχέσεις σας και με τους κτηνοτρόφους αλλά και με τους παραγωγούς, γιατί κατά την περίοδο του κυνηγιού χρησιμοποιείτε και εκτάσεις είτε ορεινές είτε και παιδινές. Και έχετε κάνει συχνότατες αναφορές στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα μέλη σας απέναντι στους ανθρώπους αυτούς της παραγωγής, έτσι ώστε να μην έρχεστε σε κόντρα όπως πολλές φορές συμβαίνει. Καταρχήν να πω ότι οι τρεις κατηγορίες που αναφέρατε, και οι κυνηγοί και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, είναι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούμαστε στην Ήπεθρο. Επομένως, συμβιώνουμε κατά μία έννοια. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η συμπεριφορά του κυνηγού απέναντι στον αγρότη πρέπει να είναι υποδειγματική, πρέπει να νιώθουμε και είμαστε φιλοξενούμενοι στην περιουσία αυτών των ανθρώπων που εκεί αυτοί βγάζουν το ψωμί τους. Εμείς κάνουμε σε εισαγωγικά το χόμπι μας, αυτοί βγάζουν το ψωμί τους. Επομένως, οφείλουμε να είμαστε υπόδειγμα και συμπεριφορά μας και στα σκουπίδια μας και στα πάντα. Στον τρόπο που κινείστε γενικότερα. Ακριβώς, να μην καταλαβαίνει κανένας ότι πέρασε κάποιος άνθρωπος από εκεί. Για τις δε σχέσεις με τους κτηνοτρόφους, έχουμε και εκεί φυσικά άριστες σχέσεις για το θέμα. Έχουμε κάνει και από κοινού μια ημερίδα για το λύκο, θυμάστε. Και να υπενθυμίσω για όσους συναδέλφους κυνηγούς δεν το γνωρίζουν, ότι η θύρα επιτρέπεται από 150 μέτρα μακριά από μεμονωμένες κατοικίες, μαντριά, αποθήκες κτλ. Επομένως, γύρω-γύρω από τα μαντριά, καλό είναι να μην ενοχλούμε αυτούς τους ανθρώπους, να παίρνουμε τις απαραίτητες αποστάσεις, και νομίζω ότι μόνο έτσι θα κυλήσουν όλα ιδανικά. Πριν να πάμε σε ένα θέμα που πρόσφατα τουλάχιστον ζήσαμε και πρόκειτο για τραγωδία στην κυριολεξία, θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς, γιατί ξέρω ότι στο πλαίσιο των διασυνοριακών συνεργασιών έχετε κάνει και εσείς διάφορα επιχειρησιακά, να πω έτσι, τύπου προγράμματα, που σκοπό βεβαίως έχουν και να αναδείξουν το κυνήγι, αλλά με έναν τρόπο που να βοηθά και στον τουρισμό και γενικότερα στην οικονομία και των δύο χωρών, αλλά κυρίως εκμεταλλεύεστε ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να σας οδηγήσουν και κάπου αλλού. Τι έχετε κάνει ως κυνηγετικό σύλλογο σε σχέση με αυτό, μιας και αναφερθήκαμε στον αναπτυξιακό νόμο? Εσείς δεν έχετε σχέση με αυτόν, αλλά έχετε σχέση με άλλα προγράμματα. Ο κυνηγετικός σύλλογος Δράμας, πρωτοπόρος και σε τέτοιου είδους θέματα στην Ελλάδα, υλοποίησε για πρώτη φορά στη χώρα μας, σαν κυνηγετική οργάνωση, σαν κυνηγετικό σύλλογο, σε ένα διοσυναριακό πρόγραμμα με τον κυνηγετικό σύλλογο του Κότσε Ντέλτσερ δίπλα στη Βουλγαρία, όπου ένα πάρα πολύ σεβαστό ποσό εποφελήθηκε ο κυνηγετικός σύλλογος Δράμας, κατ' επέκταση η κυνηγή, αλλά κυρίως η δραμηνή κοινωνία. Γιατί όλος αυτός ο στόλος, ο εξοπλισμός, οι θέσεις εργασίας, οι μερίδες και ό,τι άλλο είχε υλοποιηθεί με αυτό το budget, ας πούμε, από το διασυνοριακό εκείνο πρόγραμμα, νομίζω είναι χρήματα τα οποία μείναν εδώ στην πόλη. Πλέον ο κυνηγητικός σύλλογος Δράμας έχει την τεχνογνωσία, έχει και την εμπειρία, και περιμένουμε μια επόμενη πρόσκληση, γιατί είναι πάρα πολλά για τα μεγέθη, για τα οικονομικά μεγέθη ενός συλλόγου κυνηγητικού, ας πούμε, είναι πολλά τα λεφτά, δεν μπορείς αλλιώς να πάρεις αυτό το στόλο που αγοράσαμε εμείς. Να πω ότι και ο κυνηγητικός σύλλογος νευροκοπείου αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με την κυνηγητική ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, επιχειρεί κάτι ανάλογο. Θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εκεί, γιατί εγκαταστάσεις, σκοπευτήρια, αυτοκίνητα, εξοπλισμοί κτλ. Δεν μπορούν με ιδίους πόρους δυστυχώς να τα αποκτήσουμε. Επομένως, είναι απαραίτητο να μπορούμε να κυνηγάμε και να αρπάζουμε τις ευκαιρίες. Ωραία ιδέα αυτή με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κύριε Φερινίδη, θα συμφωνήσετε σε αυτό? Ναι, ό,τι ποσό είναι να έρθει στην πατρίδα μας, επειδή το ευρώ εκλείπει από την Ελλάδα, είναι θετικό. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές εμείς οι Έλληνες χάναμε
πολλά ποσά τεράστια ευρωπαϊκά, γιατί δεν μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και τώρα με τους αγρότες. Γιατί σας λέω και το επαναλαμβάνω και πρέπει να τα ακούνε αυτό οι αγρότες, πρέπει να γίνουν ομάδες παραγωγών έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα εισπράξουμε αυτά τα χρήματα και ό,τι μέλη γενέστε. Εσείς έχετε ξεκινήσει κάτι ανάλογο στη δική σας περιοχή, πέρα από τον ΑΣΟΠ που αφορά στο Ρόδι και ό,τι αυτό μπορεί να προσφέρει ως προϊόν και στην οικονομία αλλά και στους αγρότες? Κυρία Οικονόμου, στη δική μου περιοχή είμαι απογοητευμένος. Γιατί? Είμαι απογοητευμένος γιατί σαν πρώτο βήμα, τότε και σαν αντιδήμαρχος, προσπάθησα στο Δήμο Δοξάτου να κάνουμε έναν αγροτικό σύλλογο. Περάσανε 3 χρόνια τώρα, μίλησα και με τον καινούριο δήμαρχο, του είπα να επικεντρωθεί σε αυτό εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε έναν αγροτικό σύλλογο και αναρωτιέμαι, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε έναν αγροτικό σύλλογο ο οποίος δεν δεσμεύει σε κάτι τον αγρότη, πώς θα φτιάξουμε ομάδα παραγωγών όπου εκεί κάποια πράγματα δεσμεύονται, θα πρέπει... Γιατί δεν ξεκινάτε μόνοι σας? Γιατί πρέπει, ας πούμε, να εμπλακεί ο Δήμος ή κάποια άλλη αρχή την ώρα που τα δικά σας προβλήματα τα ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από τον Ιονδήποτα? Να, τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι υπήρχαν, μου λέτε για τον Δήμαρχο, υπήρχαν στο παρελθόν αγροτικοί σύλλογοι, τώρα υπάρχουν στα χαρτιά μόνο, χωρίς καμία λειτουργία. Υπήρχαν αγροτικοί σύλλογοι που ένας ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και ο άλλος στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά νομίζω ότι είναι παρελθόν των ετών και εύχομαι ότι δεν συνεχίζονται με αυτήν την έννοια. Έτσι γιατί αυτά είναι, μας θυμίζουν... Ναι, αλλά παραμένει αυτό το πράγμα. Βλέπεις, παλαιότερες δεκαετίες. Πάνε κάποια παιδιά, αγρότες, νέα παιδιά να φτιάξουν αγροτικό σύλλογο και επειδή ανήκουν σε μια πλευρά στο Δήμο, η άλλη πλευρά δεν θέλει να συμμετάσχει. Είναι λυπηρό αυτό το φαινόμενο, ναι. Και θα πρέπει να εκλείψει, να μπορέσουμε να κάνουμε έστω και εκείνο τον αγροτικό σύλλογο και από εκεί και πέρα να συνεχιστούμε και σε ομάδες παραγωγών. Αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν πάλι στις Βρυξέλλες. Αν δεν μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε, αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε τις ομάδες αυτές. Και ο αναπτυξιακός νόμος θα γίνει για λίγους. Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε να απευθυνθώ σε αυτούς που πήρανε και ρωτούσαν για το πότε θα έρθουν τα χρήματα ή θα γίνουν πληρωμές για τις βιολογικές καλλιέργειες, να πούμε ότι δεν έχουμε εμείς αυτή την πληροφόρηση. Έχουμε μόνο το ερώτημα που είχαν θέσει από την ΠΕΝΑ, την Πανελλήνια Ένωση των Νέων Αγροτών, οι νέοι αγρότες, και αυτό είχε γίνει τον περασμένο Αύγουστο προς τον Υπουργό για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές στα βιολογικά προϊόντα. Αναμένουμε λοιπόν, όπως και εσείς, να ακούσουμε τι θα πει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ζήτημα αυτό, καθώς ήδη ξέρετε τι γίνεται με τις λοιπές πληρωμές και έχουν ακόμα να παίρνουν για τα χρόνια του 12, του 13 και του 14, ανάλογα με την κατηγορία η παραγωγή, είτε ανήκουν στα βιολογικά προϊόντα, είτε ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι γεωργοί. Πρέπει να ολοκληρώθηκαν κάποιες από τις κατηγορίες του 12 και 13, νομίζω, και πάμε τώρα για τις υπόλοιπες, αλλά περαιτέρω πληροφόρηση δεν υπάρχει ακόμα για τις πληρωμές στα βιολογικά προϊόντα. Πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και πιθανότητα να φέρει ευρύτερη αναστάτωση, το έχετε πει επανειλημμένως, είναι ο ΤΑΠ. Μη χαμογελάτε, γιατί ήσασταν από τους ανθρώπους εκείνους που και ως αντιδήμαρχος, αλλά και παλαιότερα και μετέπειτα, τώρα που δεν είστε πλέον αντιδήμαρχος, συνεχίζετε αυτόν τον αγώνα της ενημέρωσης, λέτε τα άσχημα, λέτε και τα καλά. Και για να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα, αν έχουν δικαιωθεί μέχρι στιγμής οι ανησυχίες σας και πώς αυτό, κύριε Γεωργιάδη, επηρεάζει και την δική σας άσκηση, ενώ δηλαδή άσκηση εντός εισαγωγικών, βάλτε το κυνήγι στις διάφορες περιοχές από όπου περνάει ο αγωγός. Στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή ο ΤΑΠ έχει ξεκινήσει τις εργασίες. Βλέπετε μια τεράστια έκταση όπου συγκολούνται οι σωλήνες και ανά 100-200 μέτρα θα πέφτουν όλες μαζί με γερανούς, θα τους βάζουν στο κανάλι το οποίο θα ανοίξουν. Για μία ακόμη φορά να πω ότι ήμασταν κατηγορηματικά αντίθετοι στο
το να περάσει ο αγωγός από τα τενάγη των Φιλίππων. Γιατί και εσείς γνωρίζετε, έχετε έρθει εκεί, είδατε φωτιές, είδατε πλημμύρες, είδατε τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί και την ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η περιοχή. Αυτό για τις φωτιές, ειδικά στα καλαμπόκια, έτσι για να καούν οι καλαμιές, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν ξέρω τώρα που το αντιμετώπισαν και όσοι έχουν ξεκινήσει τον οδηγό, ενώ από την εταιρεία, τι λένε και αν έχετε και εσείς τη σχετική πληροφόρηση για το όλο θέμα. Για φωτιές μιλάτε? Ναι, ένα από τα ζητήματα είναι που είχατε θέσει. Βασικά, κυρία οικονόμου, και θα το ξαναπούμε αυτό, όταν εμείς τους αναφέραμε την ιδιαιτερότητα του εδάφους στην περιοχή των Τεναγών, αυτοί δεν γνωρίζανε τίποτα. Μετά από πολλές πιέσεις και από όλους τους φορείς εδώ τους τοπικούς και τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας και το Δήμο Δοξάτου, αναθεωρήσανε τις απόψεις τους και άρχισαν να σκέφτονται σοβαρά το θέμα των Τεναγών. Πιστεύω σοβαρά εγώ, το αναφέρω. Από εκεί και πέρα μας είπανε ότι για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της φωτιάς, γιατί όπως ξέρετε στα τενάγια όταν παίρνει φωτιά υπόγεια καίγονται mm-hmm. και πάει και σε μεγάλο βάθος η φωτιά, καίγεται το κάρβουνο, είναι τυρφώνας εκεί, μας είπαν ότι θα περιστοιχίσουν τον αγωγό με άμμο εκεί, όταν τους είπαμε ότι χάνουμε υψόμετρο, ότι έχουμε το πρόβλημα της συνείσδησης του εδάφους, μας είπαν ότι εκεί... Βέβαια δεν ήταν άμεσες οι απαντήσεις, το σκέφτονταν και μετά από 20 μέρες μας λέγανε «Ναι, εκεί θα σκάψουμε βαθύτερα, mm-hmm. θα το βάλουμε τον αγωγό πιο βαθιά και εσείς θα πρέπει με το κανάλι σας τώρα που ακόμα δεν ξεκίνησε το σκάψιμο του καναλιού όπου θα μπει μέσα ο αγωγός, να δούμε, θα τα τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, θα πάει πιο βαθιά ο αγωγός σε εκείνη την περιοχή». Θα σκεπαστεί με άμμο γύρω-γύρω, θα περιτριγυριστεί με άμμο. Γιατί ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα πάρει φωτιά το έδαφος στο σημείο αυτό από όπου περνάει είναι ο αγωγός. Είναι ένα, λέτε, φαινόμενο που παρουσιάζεται σχεδόν κάθε χρόνο. Έτσι ακριβώς. Κάθε χρόνο πηγαίναμε και σβήναμε φωτιές. Οι αγρότες ξέρουν τι τραβάνε εκεί μέσα. Και εγώ θα επενέσω την προηγούμενη δημοτική αρχή. Θα μου πείτε ότι ευλογώ τα γένια μας, αλλά... Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αφού είδε ότι το Υπουργείο με τον κύριο Σκουρλέτη τελευταία και με τον κύριο Μανιάτη προηγούμενα δεν άλλαζε απόφαση για την αλλαγή όδευσης στα τενάγη, να μην περάσει από τα τενάγη ο αγωγός και να πάει από το Παγκαίο παράλληλα με τον αγωγό της ΔΕΠΑ, της ΔΕΣΦΑ που λέμε, mm-hmm. το δικό μας αγωγό, ήταν ανένδοτοι οι άνθρωποι του Υπουργείου και επιμένανε να περάσει μέσα από το κέντρο της Βάλτας, 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βάλτας. Δηλαδή ξεκινώντας από τις Κρινίδες και καταλήγοντας στον ομό Σερών, από το κέντρο της Βάλτας να περάσει 18 χιλιόμετρα. Τεράστιο πρόβλημα εάν περνούσε από εκεί. Και τι κατάφερε η Δημοτική Αρχή? Και λέω κατάφερε γιατί κάποιοι τώρα μας κατηγορούν ότι αλλάξαμε την όδευση και τη στείλαμε στα χωριά τους. Πιο βόρεια. Ναι. Προκειμένου, κυρία οικονόμου, να μην περάσει μέσα από τον Τυρφώνα ο αγωγός, εμείς προτιμήσαμε να περάσει από τα εξωχόραφα που λέμε, να περάσει από σταθερό έδαφος, από έδαφος το οποίο δεν κινδυνεύει από φωτιά, έτσι ώστε να ελαττωθεί το ποσοστό κινδύνου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή περνάει γύρω στο ένα χιλιόμετρο με 1,5 από παρατενάγια πίσω από τα λασπόλτρα των Κρινίδων, mm-hmm. και βγαίνει πριν τον Καλαμώνα βόρεια mm-hmm. και περνάει μέσα από, από εκεί και πέρα. Σε αυτό εδώ το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι που περνάει μέσα από τα τενάγη. Σήμερα οι θεριζοαλουνιστικές μηχανές και τα φορτηγά τα οποία μπαίνουν μέσα στα τενάγη έχουν τεράστιο βάρος. Παλιά οι κομπίνες παίρνανε 2 τόνους mm-hmm. γεννήματα επάνω. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στους 8 τόνους, στους 10 τόνους τα μπάρια τους. Και το όλο μηχάνημα είναι πολύ βαρύ. Αυτή τη στιγμή όταν θα περνάει να αλωνίσει το καλαμπόκι ή το σιτάρι και θα πατάει σε αυτόν τον αγωγό επάνω που το έδαφος εκεί δεν είναι σταθερό. Εννοείται ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Φοβάμαι και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ένα σχόλιο από εσάς κύριε Γεωργιάτη για να περάσουμε σε διαφημίσεις. Να πω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, εμείς αυτό που θέλουμε στο βαθμό που είναι εφικτό
να το κυνηγητικό ας πούμε, έτσι, τερέν, το ανάκλυφο της γης όπως είναι σήμερα, να παραμείνει ως έχει για να μπορούμε να έχουμε κι εμείς χώρο έτσι, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί δρόμοι. Καταλαβαίνετε. Αυτό διώχνουν τα θυράματα, εννοείται. Περιορίζει. Η εισδοχή μέσα στον κάμπο αλλάζει τα δεδομένα. Περιορίζει, ας πούμε, έτσι, το χώρο που μπορούμε να σκίσουμε τη θύρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και ξανά εδώ.